Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί συναγωνιστές, εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής των καθηγητών που είμαστε σε διαθεσιμότητα, απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Στις 9 Ιουλίου, όπως όλοι ξέρετε, το Δημόσιο Σχολείο δέχτηκε τριπλό τρομοκρατικό χτύπημα. Απέλυσαν 20.000 μαθητές. Απέλυσαν 2.500 καθηγητές και την ίδια στιγμή έδιωξαν και όλους τους σχολικούς φύλακες από τα σχολεία μας. Αυτό γιατί έγινε, συνάδελφοι, αυτό το πρωτοφανές γεγονός? Γιατί όταν μας κόψανε τα δώρα δεν αντιδράσαμε όσο έπρεπε. Όταν μας μείωσαν τους μισθούς δεν αντιδράσαμε όσο έπρεπε. Όταν το Μάιο μας άφησαν το ωράριο και απέλυσαν 8.000 αναπληρωτές δεν αντιδράσαμε. Έφτασε η ώρα, το ποτήρι ξεχύλισε. Πρέπει να τους πούμε ένα μεγάλο στόπ, ένα μεγάλο φτάνει, ένα μεγάλο μπάστα. Δεν πάει άλλο. Πρέπει να ξεσηκωθούμε όλοι μαζί. Όταν εμείς πρέπει να είμαστε οι πρώτοι υπάλληλοι του στενού δημόσιου τομέα που οδηγούμαστε σε απόλυση μετά από δεκαετίες. Όταν εγώ σαν διευθυντής εν ενεργεία με 3 πτυχία και 2 μεταπτυχιακά βρίσκομαι στον δρόμο της απόλυσης, μπορεί να κοιμάται κανένας ήσυχος στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα? Δεν νομίζω. Το φάντασμα της απόλυσης πλανάται πάνω από το κάθε κεφάλι, είτε είναι ιδιωτικός υπάλληλος είτε δημόσιος. Κοινή είναι η μοίρα. Κοινή είναι η μοίρα με τους γονείς και τους μαθητές. Κοινό είναι το δικό μας σπίτι, το δημόσιο σχολείο. Πήραν το καλύτερο τομέα με τους περισσότερους μαθητές από το επαγγελματικό λύκειο για να τους δώσουν στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Είχαμε γράψει μαθητές τον Ιούνιο στον τομέα υγείας πρόνοιας, στον τομέα γραφιστικής. Ο Αποστόλης ήθελε να σπουδάσει βρεφοκόμος, η Ιωάννα ήθελε να σπουδάσει γραφιστική και τώρα το Σεπτέμβριο τι τους λέει η επίσημη πολιτεία? Δεν μπορείς να σπουδάσεις αυτό που θέλεις. Σου κόβω τα φτερά, σου τσαλαπατώ τα όνειρα, σου σβήνω τις ελπίδες. Αυτή είναι η αλήθεια. Μαζί με εμάς πετάχτηκαν και 20.000 μαθητές έξω από τα σχολεία. Δηλαδή πάει να μας γυρίσει στο 55 να πληρώνουμε δίδακτρα. Γιατί όποιος σε λίγο θέλει να σπουδάσει νοσηλευτής θα πρέπει να πάει στα ΙΕΚ. Τα δημόσια ΙΕΚ δεν φτάνουνε. Άρα αναγκαστικά μας οδηγούν στα ιδιωτικά ΙΕΚ. Μπράβο! Μας λένε και είναι μεγάλη απάτη ότι ξέρετε κάτι, θα σας απορροφήσουμε στο υγείας. Σήμερα όμως ήμουνα στη συνέλευση του νοσοκομείου Σωτηρία και εκεί 11 νοσοκομεία, 1.700 εργαζόμενοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Οι ίδιοι εργαζόμενοι μας λένε ότι θα υπάρξουν και εκεί απολύσεις, γιατί οι νέοι οργανισμοί θα έχουν λιγότερες θέσεις. Άρα έχουν οδηγηθεί σε ένα επικοινωνιακό σοου για να μας κάνουν να κάτσουμε στα σπίτια μας, να ψυχοπλακωθούμε, ειδικά εμείς που είμαστε σε διαθεσιμότητα. Δεν θα τους κάνουμε το χατήρι, συνάδελφοι. 22 Ιουλίου μας ξεριζώσαν το μισοπρέμβωνα. Δεν θα τους αφήσουμε 22 Μαρτίου να μας ξεριζώσουν και τον άλλο μισό. Έχουμε το ηθικό δικαίωμα, έχουμε ευθύνη απέναντι στα παιδιά μας να αγωνιστούμε μαζί με όλους τους συναδέλφους καθηγητές, μαζί με όλο τον ελληνικό λαό. Και είμαστε σίγουροι, είμαστε αισιόδοξοι με τους αγώνες τους δικούς σας και τους δικούς μας θα γυρίσουμε πίσω στα σχολεία. Θα είναι ντάλα μεσημέρι. Καθηγητές, μαθητές, σχολικοί φύλακες θα ξαναγυρίσουμε στα σχολεία. Τα ριάκια, τα ανθρώπινα ριάκια της οργής σιγά σιγά ενώνονται και στο τέλος, όπως λέει και ο ποιητής, φουσκωμένο ποτάμι, η οργή του λαού θα τους πετάξει και αυτούς και τις πολιτικές τους στη θάλασσα. Σας ευχαριστώ. Καλούς αγώνες.